Νιάιψο, στη φύση, στο νερό, στο ποτάμι. Μέρα πρώτη. River trekking. Ορισμός river trekking. Το περπάτημα με ολίγη δυσκολία, κατά μήκος της κήτης του ποταμού, με εναλλαγία στην κλίση του εδάφους, αλλά και περάσματα μέτριας δυσκολίας μέσα ή έξω από το νερό, που εν πάση περιπτώσει δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε τέτοια ποσότητα και ορμή, ώστε να δυσκεραίνει τις κινήσεις των περιπατητών και την απόλαυση της φύσης γύρω τους. Η εκδρομή περιλαμβάνει κατασκήνωση στις όχθες του ποταμού, καθώς και 2 μέρες με ράφτινγκ. Ορισμός ράφτινγκ. Διάσχιση σε ομάδες των 6 ή 8 με ειδικά κατασκευασμένες φουσκωτές βάρκες ενός ποταμού, ενίοτε και αγριεμένου. Έτσι, μπορείς να θαυμάσεις τις μοναδικές ομορφιές των ποταμών, ειδικά αυτών που σχηματίζουν φαράγγια. Κουμάντο κάνει ο έμπειρος οδηγός, που και γι' αυτό τα έχει στάξει. Οι υπόλοιποι δεν ξέρουν τι τους γίνεται, κουνάνε άστοχα τα κουπιά και προσποιούνται πως ξέρουν, γιατί έτσι νιώθουν κοντά στη φύση και ότι όλα είναι ωραία. Κόστος 150 ευρώ το κεφάλι. Αδρεναλίνη, ζήσε τη φύση. Είμαι η Μαρία Παπαφωτίου, βρισκόμαστε στο Black Box του Θεάτρου Επικολωνό και σήμερα θα παρακολουθήσετε το τσίπημα της Φίκας. Πρόκειται για τη θεατρική μεταφορά του βιβλίου του Φίλιππου Φραγκούλη «Απέναντι όχθη», που αναφέρεται στο τραγικό περιστατικό που είχε γίνει την άνοιξη του 2007 στο Λούσιο ποταμό, στην Αρκαδία. Μία ομάδα παιδιών είχε ξεκινήσει για rafting και trekking για να γνωρίσει τις ομορφιές του ποταμού και της περιοχής. Και το ποτάμι φούσκωσε, γιατί έβρεχε μέρες, με αποτέλεσμα να έρθει χύμαρος και 8 άτομα να χάσουν τη ζωή τους. Και εμείς αυτό το μεταφέρουμε στη θεατρική σκηνή του Επικολωνού. Εμείς όταν αποφασίσαμε να το κάνουμε θεατρικό, ήταν η πρώτη φορά στα 2 σκάρτα χρόνια που δουλεύω σαν ηθοποιός και στο πρώτο περίπου χρόνο της Ισμήνης που δεν το πολύ σκεφτήκαμε. Δηλαδή δεν κάθαμε κάτω με εγκεφαλικότητα και λογική να πούμε ότι αυτό θέλουμε να το κάνουμε γιατί αναφέρεται στα τάδε αρχέτυπα ή σε αυτές τις αξίες του θεάτρου που θέλουμε στις πρώτες μας δουλειές, έτσι να μας γνωρίσει ο κόσμος. Ήταν κάτι που για τους δικούς της λόγους η καθεμία, που ήταν καθαρά προσωπική, η Ισμήνη έχει ένα πολύ στενό δικό της άνθρωπο που ήταν στο ποτάμι και έζησε και έχασε τη σύντροφό του και εγώ κατάγομαι από εκεί. Δηλαδή, έχω μεγαλώσει στα μέρη. Και τελείως τυχαία, δεν το ήξερε αυτό η μία για την άλλη, θέλαμε και οι δύο να κάνουμε αυτό το θέμα, να πούμε αυτή την ιστορία. Και μετά μπήκε και ο Πάνος και μετά ο Γιάννης, που παίζουμε μαζί. Απόλαυση η διαδρομή. Περνούσαν όμορφες εικόνες από μπροστά μου. Στο μέρος αυτό λούζονταν αληθέοι. Η φήμη για την ομορφιά του είχε διαδοθεί παντού. Ευλογημένος τόπος. Πεδίο δόξη λαμπρό. Τόπος μαγικός. Τόπος ξωτικών και θρύλων. Η Μυρτώ έχει όρεξη. Ναι, έχω ξαναπάει στο ποτάμι άλλες 2 φορές. Κοίτα, θυμάμαι υπάρχει ένα φυσικό φράγμα που πρέπει να περάσουμε. Έχει δημιουργηθεί από φερτά υλικά. Τι να φοβάσαι. Έχει 2 χρόνια έτσι, ούτως ή άλλως τα παιδιά ξέρουν πολύ καλά τι να κάνουν. Χαίρετε. Λέγομαι Γιάννης Μπισμπικόπουλος. Είμαστε στο Black Box Επικολωνό και παίζουμε στην παράσταση το τσίμημα της Φίκας. Εγώ βασικά κάνω το Στάθη. Είναι ένα ζευγάρι, τέλος πάντων, πώς ξεκινάει για να πάει στην εκδρομή και πώς καταλήγει. Ο ρόλος μου είναι ότι πρέπει να αφηγηθώ αυτήν την ιστορία. Έχει κάνει μια διασκευή η σκηνοθέτητά μας η Ισμήνη Πρωίου με συν τις μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν, συν τα λόγια από το διήγημα που είναι του Φίλιππου Φραγκούλη. Εγώ κάνω στην ουσία τον αφηγητή και πρέπει μέσα σε μια ώρα να περιγράψω και να δείξω τι έγινε όλο το story, πώς ξεκίνησε, πώς πήγε η πορεία, πόσοι ήμασταν, τι φοράγαμε, γενικά με κάθε λεπτομέρεια.
Η Μυρτώ είναι η κοπέλα μου και πάμε μαζί, δείχνουμε μαζί την κοινή πορεία, πώς ξεκινάμε και πώς καταλήγουμε. Θυμήθηκα μια συμβουλή. Την είχα ακούσει πολύ παλιά, αλλά είναι η πιο σημαντική. Όταν το ποτάμι είναι σκοτεινό και λασπωμένο, λένε, δεν το πατάς. Πρώτα βήματα. Πρώτα λεπτά. Και φάνηκε πως το βάδισμα ήθελε τρόπο. Το περπάτημα στην Κίτη δεν ήταν πάντα εύκολο. Ερχόμουν εδώ με τους γονείς μου όταν ήμουν μικρή. Υπάρχει μία μονή, η μονή προδρόμουν έτσι, καρφωμένη στα βράχια, δεν ξέρω, μου κόβε την ανάσα. Θα βγάλουμε φωτό! Αλλά ήταν μια ευκαιρία να σταματήσουμε. Να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Με περιστοιχίζουν βράχια, μπαίνω στην αγκαλιά της φύσης. Αλλά η ομορφιά αυτή αναζητάει τη σύνεση. Το ποτάμι και η φυσιολογία με αναγκάζουν να κοιτάξω κάτω τα πόδια μου. Βήμα το βήμα ισορροπώ. Ψαχουλεύω το βάθος κάτω από το πέλμα. Προχωράω αργά και σταθερά. Ένα γύρισμα στον αστράγαλο, ένα στραμπούλιγμα και αμέσως θα είναι το πρόβλημα. Γεια σας, είμαι η Σμήνη Προείου. Είμαι η σκηνοθέτης της παράστασης στο τσίγμα της Φίκας. Βρισκόμαστε στο Black Box του Επικολωνό. Πέρσι διαγωνιστήκαμε στο FO Festival και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε φέτος εδώ για να κάνουμε τις παραστάσεις. Ο λόγος που επέλεξα το βιβλίο «Απέναντι όχθη» του Φίλιππου Φραγκούλη ήταν ότι μιλάει για μια περιπέτεια 18 ανθρώπων που μπόρεσαν και αντέξανε ένα τραγικό γεγονός. Κάποιοι ζήσαν, κάποιοι δεν τα κατάφεραν. Και τον αγώνα τους αυτών για την επιβίωση, για τη ζωή και πώς κάποιος μπορεί να δεχτεί έτσι απρόσμενα το θάνατο, πόσο σκληρό είναι αυτό για κάποιους ανθρώπους. Ο λόγος ουσιαστικά ήταν επειδή είχα ένα οικείο πρόσωπο, γνώριζα την ιστορία από ένα οικείο πρόσωπο. Είχα μάθει κάποια πράγματα, αλλά δεν ήξερα ολοκληρή την ιστορία. Έτσι, με κάποιο τρόπο, μπόρεσα και βρήκα τον Φίλιππο Φραγκούλη, συγγραφέα του βιβλίου, και έναν από τους ανθρώπους που σώθηκαν από το τραγικό συμβάν στο Λούσιο. Και μίλησα μαζί του για αυτή την ιστορία και είπαμε ότι έχουμε και δύο την ανάγκη να το κάνουμε αυτό μια παράσταση και να το δείξουμε στον κόσμο αυτό το αληθινό γεγονός. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα να σκηνοθετήσω μια αληθινή ιστορία. Ήταν δύσκολο γιατί είναι κάτι που έγινε το 2007, είναι κάτι που είναι πολύ κοντά σε εμάς. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι χάσαν δικούς τους ανθρώπους όλο αυτό. Όμως προσπάθησα να αφήσω πίσω όλο αυτό το βιωματικό, όλη αυτή τη στεναχώρια για να μπορέσω να δημιουργήσω κάτι που να έχει σχέση με την τέχνη, να κάνω μια παράσταση. Και έτσι ένιωθα στην αρχή μεγάλο βάρος, αλλά αργότερα μπόρεσα και το ηρέμησα όλο αυτό για να μπορέσει να βγει κάτι δημιουργικό και όμορφο. Υπάρχουν δύσκολα περάσματα. Κάποιοι φοβούνται. Εμείς είμαστε ήδη μπροστά. Έχουμε καταλάβει το κόλπο. Αλλά ο απαράβατος κανόνας της πεζοπορίας είχε αρχίσει να επιβεβαιώνεται. Έχουμε ήδη 2 ώρες στο ποτάμι. Σε μια πεζοπορική διαδρομή ο πιο αδύναμος είναι και ο αρχηγός. Αυτός την ορίζει. Αυτός τη διέπει χρονικά, αυτός την καθορίζει. Πρέπει να το σέβεσαι αυτό. Πάντα. Να μάθεις να δίνεις χώρο και χρόνο στον πιο αδύναμο κρίκο που σε ακολουθεί. Να μην τον αφήνεις. Να μπεις εσύ, ο πιο ικανός, ο πιο δυνατός στο ρυθμό του. Αυτό θα σε κάνει να το σεβαστείς. Αυτή είναι η μαγιά. Να σε σεβαστεί κι αυτός με τη σειρά του. Σε μια ανθρωπότητα που έχει μάθει στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Να επιτραπεύει το γρήγορο.
στο δυνατό, το πρώτο, το καταφερτζίνι, οι κανόνες εκεί που γεννήθηκαν στη φύση, σε οδηγούν στην προσαρμογή, στο μεγάλο κόσμο να γνωρίσει τον άλλον, γι' αυτό μας κοντά στη φύση, σου διδάσκει, σου θυμίζει κανόνες και λειτουργίες αρχαίγονες, κανόνες επιβίωσης που όλοι θα φυλέξουν να τα κινήσεις, είναι θέμα ζωής και θανάτου. Ψυχαλίζει. Όλο μου το σώμα αλλάζει. Σε μια στιγμή. Σκέψη, κεφάλι, χέρια, πόδια. Ετοιμάζομαι να αντιμετωπίσω τα δύσκολα. Είναι μια κατάσταση που δεν μπορώ να ορίσω. Κάτι μέσα μου μιλάει, με ταράζει. Αναπνέω και πάλι αργά, σταθερά. Πρέπει να συνεχίσουμε. Πού πάμε? Περάσαμε σκαρφαλώντας πάνω από πέτρες, κορμούς, που σχημάζαν το φυσικό φράγμα προς το ρεύμα που κινείται το ποτάμι. Ήταν η μόνη μας επιλογή. Τα πράγματα είχαν δυσκολέψει. Δεν μας έπαιρνε. Τα γέλια της ομάδας πήραν τέλος. Ίσως όλοι να είχαν συνειδητοποιήσει αυτό που έπρεπε. Εδώ τουλάχιστον η φύση δεν ήταν με το μέρος μας. Ξέρετε κάτι, δεν το φοβάμαι για το θάνατο. Το συνάντησα κατάματα για λίγο. Τα είπαμε, ζυγιαστήκαμε.